Ορίστε, ευχαριστώ. Ήρθα, τι με ήθελες? Α, Κίκη, Κικίτσα μου, Κικίτσα μου. Δεν είσαι για Χρυσάνθη, ναι. Δεν σε πρόσεξα. Μέσα ήμουν, ετοίμαζα τα πρόσφορα. Τώρα θα τα πάω στην εκκλησία. Διονύση, εσύ πρόσεχε το μαγαζί, ε. Κικίτσα μου, δεν πιστεύω να μου κρατάς κακία που πήρα χθες το μέρος του Διονύση, γιατί και τη Σοφία το μέρος πήρα. Τι λες, για Χρυσάνθη, σου κρατάω εγώ κακία. Ξεχνάω τις μπουγάτσες και τις τυρόπιτες που έχω φάει από τα χεράκια σου. Να δεις εγώ στο γάμο σου τι θα σου φτιάξω. Ναι. Μία κουλούρα μεγάλη να περνάει από κεφάλι, μια χαρά θα είναι. Εγώ αυτό το κεφάλι θα το σπάσω κάποια στιγμή. Πού θα πάει? Και όπως είπαμε, έτσι, κεφάλα, κεφάλα. Γεια σου, Γεια Χρυσάνθη. Μπράβο, ρε μωρό μου, πόσο χαίρομαι που χαμογελάς, γιατί με το που μπήκες τρόμαξα και λέω... Γυνάκια μου λέει τώρα, τι θες, λέγε. Ήρθα τι με ήθελες, είπα. Λοιπόν, περιμένω, τελείωνε γιατί έχω και δουλειές. Ναι, εντάξει. Ρε μωρό μου, δεν σου πέρασαν ακόμα τα νευράκια? Άσε τις γαλυφιές σε μένα και πες μου τι εννοούσε η Χρυσάνθη όπως είπατε. Ναι. Μιλήσαμε με τη μαμά μου και μου είπε ότι πρέπει να σου ζητήσω συγγνώμη. Μπράβο, Λεβέντη μου. Εσύ ακούς πάντα τη μανούλα σου στα ερωτικά. Πάντα, ναι, πάντα. Γιατί αν φέρομαι σαν βλάκας... Σαν βλάκας ακούω. Σαν βλάκας, ναι. Έχει τη μαμά μου και μου τραβάει το αυτάκι. Αχ, το μωρέ, γι' αυτό είναι κατακόκκινο. Ναι, ναι, γι' αυτό. Και τι άλλο είπε η μανούλα? Η μανούλα μου είπε ακόμα ότι αρκετά με την πολύ σου ιδέα και ότι εγώ μπορεί να πήρα τις αποφάσεις μου, αλλά και σένα δεν μπορώ να σε φέρνω σε δύσκολη θέση, γιατί μετά δώσ' του ανασφάλειες, δώσ' του καυγάδες, δώσ' του ζήλιες. Εντάξει, δεν με βγάλεις και καμιά κατίνα τώρα. Είχα δίκιο. Όχι, ναι, είχες δίκιο, όχι και κατίνα. Ερωτευμένη είσαι, όπως και εγώ. Και αφού δεν θα ήθελα να μου κάνεις κάτι τέτοιο, έτσι δεν θέλω να σου κάνω ούτε εγώ. Οπότε... Οπότε τέλος η τέση, τέλος η εκπομπή, τέλος όλα. Αλήθεια? Αλήθεια. Ναι, γιατί εσύ είσαι πιο σημαντική από όλα αυτά. Τι λες? Λέω ότι πρέπει να την ακούς τη μανούλα γιατί τα λέει ωραία. Έχεις καμιά μεζουρά να μετρήσουμε την κουτέλα? Ακούω, Άρη. Εδώ και πώς.